Τι είναι σκύλος μονομαχίας? Όποιος δεν ξέρει πολλά από κοινοφιλία και κοινοτεχνική, συχνά φαντάζεται ένα είδος θηρίου με τέσσερα πόδια, με σάλια στο στόμα και τα δόντια διαρκώς προτεταμένα, έτοιμα να επιτεθούν σε οτιδήποτε κινείται. Πιθανώς και σε παιδιά, τα θεωρούμενα θύματα αιμοβόρων σκύλων, που είναι αποτέλεσμα διασταύρωσης στο εργαστήριο του κλασικού τρελού επιστήμονα. Σαν να λέμε, ο κακός λύκος ξαναγύρισε ανάμεσά μας. Στην πραγματικότητα, όπως ο κακός λύκος των παραμυθιών, ο σκύλος φωνιάς είναι λογοτεχνική εφεύρεση. Κανένας αληθινός λύκος δεν θα έτρωγε ποτέ την κοκκινοσκουφίτσα, γιατί ο αληθινός λύκος, όταν μυρίζεται άνθρωπο, το σκάει. Και κανείς δεν τρώει παιδιά για πρωινό, επειδή είναι το αγαπημένο του πιάτο. Όταν ένας σκύλος δαγκώνει άνθρωπο, έχει πάντα ένα πολύ καλό κίνητρο για να το κάνει. Και μερικά από αυτά θα τα εξετάσουμε στο συγκεκριμένο βίντεο. Εκτός αυτού όμως, ο σκύλος που δαγκώνει άνθρωπο δεν είναι σχεδόν ποτέ σκύλος μονομαχίας. Αυτές οι ράτσες είναι στην πραγματικότητα πολύ φιλικές προς τον άνθρωπο, επειδή επιλέχθηκαν έτσι. Οι εκπαιδευτές σκύλων μονομαχίας χρειάζονται σκύλους άγριους απέναντι στους άλλους σκύλους ή στα άλλα ζώα στα οποία στοιχηματίζουν. Το να δαγκώσουν ανθρώπους είναι το τελευταίο πράγμα που τους ενδιαφέρει. Μόνο οι αβάσιμες εικασίες, οι λανθασμένες ερμηνείες και δυστυχώς οι λάθος άνθρωποι που πάντα τα κάνουν για να καταστρέψουν την εικόνα τους θέλουν τους σκύλους μονομαχίας να είναι προϊόντα μιας κατάπτυστης το λιγότερο διαφήμισης. Και πρωταγωνιστής είναι ο βασιλιάς των σκύλων μονομαχίας, που στην πραγματικότητα είναι ένα υπέροχο ζώο με γλυκύτατο χαρακτήρα. Ονομάζεται Αμερικάνικο Pitbull Terrier. Το Αμερικάνικο Pitbull Terrier προέρχεται από τους Άγγλους και Ιρλανδούς που μετανάστευσαν στην Αμερική στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου αιώνα. Οι μονομαχίες μεταξύ ζώων είναι παλιές, όσο ο άνθρωπος, αλλά τα παλαιότερα χρόνια χρησιμοποιούσαν οποιοδήποτε είδος σκύλου, αρκεί να ήταν μεγαλόσωμο και με δυνατά σαγόνια. Οι σκύλοι που χρησιμοποιούνταν μέχρι τον 17ο αιώνα ονομάζονταν γενικά Bulldog, αλλά δεν αντιπροσώπευαν μια πραγματική ράτσα. Προσοχή! Να μην γίνεται σύγχυση με το σημερινό αγγλικό bulldog, που είναι μακρινός απόγονος εκείνων των σκύλων. Η bull εκείνης της εποχής ήταν πολύ πιο ψηλή και αρκετά ευκίνητη, αλλά και πρικισμένη με δυνατούς μύες και επίσης εντελώς διαφορετική μεταξύ τους. Μόλις στα τέλη του 17ου αιώνα γεννιέται η ιδέα της δημιουργίας ενός είδους σκύλων που θα εξασφάλιζε τη συνέχεια ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών. Αυτά ήταν προφανώς επιθετικότητα και αναισθησία στον πόνο, καθώς επίσης δύναμη, αντοχή και ευκινησία. Τα bulldog της εποχής βρίσκονταν ήδη σε υψηλό επίπεδο σε μερικούς τομείς, αλλά τους έλειπε κυρίως η επιθετικότητα και η ευκινησία. Σκέφτηκαν λοιπόν να ενώσουν τα bulldog με σκύλους που διέθεταν τα συγκεκριμένα γενετικά χαρακτηριστικά. Και στην Αγγλία η απάντηση δεν ήταν παρά μία: τα Terrier. Αυτά είναι πράγματι τα σκυλιά με τη μεγαλύτερη επιθετικότητα. Γεννήθηκαν έτσι τα λεγόμενα Bull και Terrier. Αλλά ακόμα δεν μπορούσε κανείς να μιλήσει για συγκεκριμένη ράτσα, γιατί και πάλι σκέφτονταν μόνο τις μονομαχίες, χωρίς να δίνουν έμφαση στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Μόλις το 1835, με το διάταγμα που κήρυσε παράνομες τις κοινομαχίες, κάτι άρχισε να κινείται. Δεν άλλαξε βέβαια την οτροπία των τζογαδόρων, που συνέχισαν να βάζουν τους σκύλους να τσακώνονται κρυφά και δυστυχώς το κάνουν μέχρι και σήμερα. Εκείνη την εποχή, ωστόσο, άρχισε να κάνει την εμφάνισή της η επίσημη κοινοφιλία. Τότε κάποιοι βασίστηκαν στα Bull και Terrier για να δημιουργήσουν μία τυπολογία σκύλου εκθέσεων, αφαιρώντας του την εγγενή επιθετικότητα. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία του Αμερικάνικου Staffordshire, του Staffordshire Bull Terrier και του Bull Terrier, που σήμερα είναι ουσιαστικά σκύλοι συνοδείας. Άλλοι εκτροφείς όμως δεν ήταν διατεθειμένοι να χάσουν τα τυπικά χαρακτηριστικά των μονομάχων, που κατά τη γνώμη τους αποτελούσαν μια πολύτιμη γενετική κληρονομιά. Για αρκετούς τα κίνητρα ήταν προφανώς μόνο οικονομικά και έτσι οι μονομαχίες συνεχίζονταν εκτός νόμου και οι σούπερ σκύλοι απέφεραν μεγάλα κέρδη.
αλλά για πολλούς άλλους ήταν ένα θέμα κοινοτεχνικής, παράλληλα με ένα κίνητρο που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε πολιτιστικό. Μη σας κακοφαίνεται, αν συνδέουμε τη λέξη πολιτισμός με τις μονομαχίες ζώων, θα ήταν πράγματι επιπόλαιο να τις χαρακτηρίσουμε αμέσως βαρβαρότητες. Θα είναι επιπόλαιο κυρίως αν σκεφτούμε ότι θεωρούνται ευγενή αθλήματα ή σπορ της ελίτ, το κυνήγι σε όλες του τις μορφές, ή τα βρωμαχίες, που είναι παράδειγμα μιας πραγματικής βαρβαρότητας. Είναι αλήθεια ότι οι ταυρομάχοι αποθεώνονται στην πατρίδα τους και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους. Και όποιος φέρνει ως αντίρρηση λόγους ζωοφιλίας, αντικρούεται πάντα με το επιχείρημα ότι είναι ένα γεγονός πολιτιστικό. Στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να αντικρούσουμε αυτή την άποψη, γιατί κατά βάθος το θέαμα δεν είναι αυτό που νικέται, αλλά αυτός που νικά επιδεικνύοντας θάρρος και περιφρόνηση του κινδύνου. Ο θαυμασμός για το θάρρος και τη δύναμη αποτελεί μέρος της ιστορίας του ανθρώπου και δεν αμφισβητείται από κανέναν πολιτισμό. Αν το δει κανείς με αυτή την οπτική, ακόμα και η μονομαχία αποκτά διαφορετικό περιεχόμενο. Πέρα από τους οικονομικούς λόγους, πάντα υπάρχει η επιθυμία να δημιουργήσεις και να έχεις στην κατοχή σου κάτι δυνατό, επίμονο, ανθεκτικό. Και όσο περισσότεροι έχεις, τόσο το καλύτερο. Οι παράνομοι τζογαδόροι σήμερα στοιχηματίζουν μόνο για τα χρήματα. Γι' αυτό άλλωστε βάζουν να μονομαχούν σκύλοι διαφορετικού βάρους και όγκου σε μια αληθινή σφαγή. Αυτό είναι πραγματικά βάρβαρο. Τουλάχιστον οι πραγματικοί pitmen οργανώνουν μονομαχίες ζευγαριών ανάμεσα σε σκύλους ίδιου βάρους και με ακριβείς κανόνες. Στα δικά τους pitbull προσπαθούν απλώς να εμφυσίσουν το maximum της ανθρώπινης ανδροπρέπειας με την πιο αυστηρή σημασία του όρου. Ήθελαν ένα σκύλο που να ενσαρκώνει τον επικό αγωνιστή, τον τέλειο πολεμιστή, με μία λέξη, τον σούπερ ήρωα. Και το ωραίο είναι ότι κατάφεραν να τον δημιουργήσουν. Το αμερικάνικο Bull Terrier είναι πράγματι ένα σούπερ σκύλος. Έχει ατσάλινους μύες, τρομερή λαβή, απίστευτη ευκινησία και θάρρος που αγγίζει τα όρια του θράσους. Έχει όμως τρυφερή καρδιά. Και στον άνθρωπο συμπεριφέρεται σαν ο πιο γλυκός και ήμερος σκύλος συνοδείας. Σήμερα που οι μονομαχίες δεν είναι ηθικά αποδεκτές, ακόμα και οι πιο σκληροπυρηνικοί δέχονται να χρησιμοποιούν τα σκυλιά τους για λιγότερο βίαιους σκοπούς και αρχίζουν να τα έχουν ως σκύλους φύλαξης και άμυνας. Ξέρετε κάτι όμως, δεν είναι εύκολη δουλειά, γιατί πολλά pitbull αρνούνται πεισματικά να δαγκώσουν ανθρώπους. Για να τα μάθεις να επιτίθενται, πρέπει να ενεργοποιήσεις το κυνηγετικό τους ένστικτο, να τα πείσεις ότι είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι και ότι κανείς δεν παθαίνει τίποτα. Μόνο έτσι μπορείς να τα μάθεις να αμήνονται, κάτι που το κάνουν πάρα πολύ καλά, διότι η λαβή του pitbull είναι ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο. Προορισμένο να δαγκώνει με τη μεγαλύτερη δύναμη, το pitbull έχει άνοιγμα στόματος εισάξιο ενός καρχαρία. Τα δόντια του είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένα και η δύναμη με την οποία κλείνει το στόμα του είναι εκπληκτική. Αρκεί να δείτε τι μπορεί να κάνει ένα pitbull σε ένα δέντρο όταν θέλει να παίξει. Αν το θεωρήσουμε όμως επικίνδυνο γι' αυτό το λόγο, είναι σαν να λέμε ότι πρέπει να εξαφανίσουμε όλες τις νταλίκες γιατί ίσως λιώσουν κάποιον άνθρωπο. Φυσικά μπορούν, αρκεί να τις οδηγεί ένας τρελός. Το ίδιο ισχύει και για τα pitbull. Αν στην άλλη άκρη του λουριού βρίσκεται ένας τρελός, μπορεί να συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα. Αν όμως το λουρί το κρατάει ένας ισορροπημένος άνθρωπος, το pitbull θα κάνει χαρές ακόμα και στους κλέφτες και θα αφήσει να το χαϊδέψουν όλα τα παιδιά που συναντάει, γιατί αυτή είναι η πραγματική του φύση. Ακόμα και όταν ήταν σκύλος μονομαχίας, έπρεπε να μισεί τους άλλους σκύλους και όχι τους ανθρώπους. Ήταν πάντως σε όλους δυσάρεστο να έχεις ένα σκύλο που επιτίθεται σε άνθρωπο, γιατί η επίθεση σήμαινε φόβο, μία λέξη που ένα πραγματικό pitbull δεν πρέπει να μάθει ποτέ. Συμπέρασμα, το pitbull είναι ένας από τους λιγότερο επιθετικούς σκύλους στον κόσμο όσον αφορά τους ανθρώπους. Όπως κάθε άλλο σκύλος όμως, υπάρχει η πιθανότητα να πάει ενάντια στη φύση του για να μην δυσαρεστήσει το αφεντικό του. Επομένως, είναι δυνατό να γίνει σκύλος άμυνας και προφανώς είναι επίσης δυνατό να γίνει σκύλος φωνιάς. Αλλά αυτό γίνεται ακόμα και με ένα κανείς ή με ένα Yorkshire, αρκεί να είσαι τρελός. Και ένα είναι το βέβαιο,
Με το κανείς ή με το Yorkshire θα κουραστείς λιγότερο, γιατί είναι σκύλοι αρκετά πιο νευρικοί, λιγότερο ισορροπημένοι και πιο επιθετικοί απέναντι στους ανθρώπους σε σχέση με τα Pitbull. Θα πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό ότι υπάρχουν αυτοί οι τρελοί άνθρωποι. Αυτοί προφανώς δεν έχουν καμία διάθεση να κάνουν κανείς φωνιάδες, γι' αυτό αγοράζουν κατά προτίμηση κουτάβια σκύλων αρπακτικών. Αυτή η προτίμηση, στο βάθος απόλυτα λογική, έχει κάνει αρκετούς δραστήριους υπουργούς και πολιτικούς σε διάφορες χώρες, δυστυχώς και στην Ιταλία, να φτάσουν σε ένα συμπέρασμα που δεν έχει καμία λογική. Αν οι τρελοί αγοράζουν σκύλους αρπακτικά, τότε κι εμείς ας εξαφανίσουμε από προσώπου γης αυτούς τους σκύλους. Και έτσι έχουμε μια ωραία πρόταση για νόμο που προβλέπει ευνουχισμό και στήρωση για αρκετές ράτσες. Πρώτα απ' όλα για τα Pitbull και έπειτα για τα αμερικανικά Staffordshire, τον Αργεντίνο Ντόγκο, το Rottweiler κλπ. Σαν να λέμε δηλαδή, ας απαγορεύσουμε το ποδόσφαιρο για να σταματήσουμε τη βία στα γήπεδα. Ή ας απαγορεύσουμε τα μαχαίρια, γιατί κάθε τόσο κάποιος, αντί να κόψει το ψωμί, αποφασίζει να σκοτώσει τη γυναίκα του. Ας γυρίσουμε όμως τα Pitbull, για τα οποία πολλοί νομίζουν, χωρίς να ξέρουν, ότι είναι μεγαλόσωμοι ή και γιγάντιοι σκύλοι. Δεν είναι έτσι. Ο σκύλος μονομαχίας πρέπει να είναι ευέλικτος και ευκίνητος και οι ιδανικοί έχουν αποδειχτεί ότι είναι αυτοί που ζυγίζουν από 13 έως 25 κιλά. Όσοι έχουν μεγαλύτερο βάρος, είναι σχεδόν πάντα διασταυρώσεις με άλλες ράτσες. Σε αυτό το σημείο, κάποιος μπορεί να πει, «Μα ποια ράτσα?» Το Pitbull δεν είναι αναγνωρισμένη ράτσα και έτσι δεν μπορεί να συμμετέχει σε επιδείξεις στην Ιταλία και γενικά στις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Κοινολογικής Ομοσπονδίας. Πέρα για πέρα αληθινό. Το ότι δεν αποτελεί πραγματική ράτσα, ωστόσο, χρειάζεται τεκμηρίωση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν δύο λέσχες που εξειδικεύονται στους τίτλους και αναγνωρίζουν τα pedigree. Η μία είναι η United Kennel Club που ιδρύθηκε το 1878. Η δεύτερη λέσχη είναι η American Dog Breeding Association, που ιδρύθηκε το 1909. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ακόμα η Ιταλική Κοινολογική Ομοσπονδία. Στην πραγματικότητα, ο πρώτος σκύλος που κατεγράφει ως αμερικάνικο Staffordshire Terrier ήταν ένα Pitbull, μόνο που το όνομα Pitbull έκανε τους πιο σκεπτικιστές να στραβοκοιτάζουν, γιατί Pit σημαίνει μάντρα για μονομαχίες. Ο σκύλος που ήθελαν να γραφτεί στο βιβλίο γνησιότητας ήταν μοναδικός. Και αφού δεν αναγνωρίστηκε το όνομα Pitbull, κατεγράφει ως αμερικάνικο Staffordshire Terrier. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, όπως είπαμε, οι γραμμές εκτροφής ακολούθησαν διάφορα κριτήρια. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι οι οπαδοί του Staffordshire δημιούργησαν μία ράτσα, ενώ οι οπαδοί του Pitbull όχι. Διότι για τη δημιουργία μίας ράτσας χρειάζεται καθαρότητα και όχι διασταυρώσεις με άλλες ράτσες. Καθώς επίσης, όταν οι γεννήσεις και οι επόμενες γενιές σημειώνονται κανονικά, καταγράφονται και ελέγχονται από ένα είδος καταλόγου που ονομάζεται βιβλίο γνησιότητας. Αυτό που βλέπετε είναι το pedigree ενός γερμανού ποιμενικού που εξέδωσε η Ιταλική Κοινοφιλική Ομοσπονδία. Όπως μπορείτε να δείτε, αναφέρονται τρεις γενιές σκύλων. Αυτό αντίθετα είναι το γενεαλογικό δέντρο ενός αμερικάνικου Pitbull Terrier, όπως το εξέδωσε η ABDA. Πόσες γενιές βλέπετε? Σε αυτό το σημείο γίνεται αρκετά δύσκολο να υποστηρίξουμε ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε μία ράτσα. Μπορεί να μην είναι πολιτικά, αλλά γενετικά είναι μία πολύ ιδιαίτερη και αξιοσέβαστη ράτσα. Οι πολέμοι των Pitbull υποστηρίζουν κάτι ακόμα για να μειώσουν την αξία αυτών των σκυλιών, ότι δηλαδή δεν μπορούν να αναγνωριστούν σαν ράτσα γιατί τους λείπει η ομοιογένεια. Ας αφήσουμε και πάλι τις εικόνες να μιλήσουν μόνες τους. Αυτό είναι Pitbull. Αυτό είναι Pitbull. Αυτό είναι Pitbull. Αυτό αντίθετα είναι γερμανικός ποιμενικός. Και αυτό το ίδιο. Αυτά είναι Σιβηριανά Χάσκι. Η ράτσα που έκανε τη μεγαλύτερη άνοδο σε πωλήσεις τα τελευταία χρόνια. Και αυτά το ίδιο. Λοιπόν, ποια ράτσα σας φαίνεται πιο ομοιογενής?
Δεν χρειάζεται να πούμε ότι σε όλες τις ράτσες σκυλιών, τα είδη που πρέπει να αντιμετωπίσουν την ενοχλητική διπλή ονομασία ομορφιά έργο έχουν διαφορετικούς τύπους. Άλλοτε λίγο, άλλοτε αρκετά διαφορετικούς. Υπάρχουν λειτουργικά κίνητρα και η λογική εξέλιξη κάθε ράτσας κάνει τους σκύλους χρόνο με το χρόνο να αλλάζουν όψη. Είναι παράλογο επομένως να υποστηρίζουμε ότι το pitbull δεν είναι ράτσα, όπως το σιβηριανό χάσκι ή ο γερμανικός πιμενικός, λόγω προβλημάτων ομοιογένειας. Για μία φορά ακόμα, με βάση την αντιπάθεια απέναντι στα pitbull, υπάρχει μόνο η πεποίθηση ότι είναι ένας σκύλος πιθανώς επικίνδυνος, ανυπάκουος και ασυγκράτητος. Μία άποψη που καλλιεργείται διαρκώς και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς καν να ξέρουν για τι σκύλο μιλάμε. Ας μιλήσουμε εμείς λιγάκι ακόμα για αυτούς. Για την πιθανή επικινδυνότητα μιλήσαμε ήδη αρκετά. Ας προσθέσουμε αυτές τις εικόνες για να αποδείξουμε το παράλογο, αφού ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η οικογένεια δεν είναι ηθοποιή. Είναι μια πολύ φυσιολογική οικογένεια που συναντήσαμε σε ένα πολύ φυσιολογικό πάρκο κατά τη διάρκεια του γυρίσματος. Σκύλοι και παιδιά δεν είχαν ξανασυναντηθεί. Ούτε αυτή η μικρούλα είχε ξαναδεί μητέρα και κουτάβια. Όπως μπορείτε να δείτε, μόνο τα κουτάβια τις επιτίθενται, προς μεγάλη της χαρά, ενώ η μητέρα τους, γεμάτη χαρά, παίζει και χαίρεται τριγύρω. Αφού εξαντλήσαμε σχεδόν το θέμα της επικινδυνότητας, ας περάσουμε στο θέμα της ανυπακοής. Αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι τα pitbull γενετικά παραμένουν σκύλοι μονομαχίας. Γι' αυτό είναι απολύτως αδύνατο να συνεργαστούν, όπως βλέπετε, γιατί πάβουν να υπακούουν στον εκπαιδευτή, αλλά επιτίθενται με αιμοβόρα διάθεση το ένα στο άλλο. Δοκιμάστε να κάνετε το ίδιο με μια ομάδα γερμανικών πιμενικών ή χειρότερα με τεριέ, θα δούμε ποιος μάχεται πιο θεαματικά. Άλλη απόλυτη άποψη. Τα pitbull δεν μπορούν να γίνουν σκύλοι άμυνας και αυτό γιατί δεν μαθαίνουν την εντολή άφησε. Όταν βυθίζουν τα δόντια τους σε κάτι, είναι πραγματικά αδύνατο να τα κάνεις να ανοίξουν το στόμα. Είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα που βλέπετε. Έτσι, αυτός ο σκύλος, δαγκώνοντας την μπάλα για να παίξει, θα έμενε για πάντα με αυτήν και θα πέθαινε τις πείνες. Πέρα από τα αστεία, ορίστε ένα pitbull που υπακούει στη διαταγή ακριβώς όπως ένα μπόξερ ή ένας γερμανικός πιμενικός και που μετά την επίθεση, όταν έχει υπερισχύσει, ούτε καν γαυγίζει. Ορίστε ένα pitbull που γαυγίζει κατ' εντολή, που έχει άριστη συμπεριφορά, που συνεχίζει να την έχει ακόμα και μπροστά σε άλλους άσπονδους εχθρούς, δηλαδή σκύλους, χωρίς να τους υπολογίζει. Ανυπάκουος, σε ποιον? Σε αυτό το σημείο δεν θα θέλαμε να έχετε πιστεί ότι το pitbull είναι ένα παιχνιδάκι σαλονιού. Δεν είναι έτσι. Παραμένει ένας σούπερ σκύλος με ατσάλινους μύες και καρδιά λιονταριού. Παραμένει επίσης ένας σκύλος πολύ επιθετικός απέναντι στους όμοιους του, αν δεν κοινωνικοποιηθεί σε μικρή ηλικία. Ο αντίπαλός του την έχει πραγματικά άσχημα, έστω και αν είναι ένας γίγαντας 80 κιλών. Το pitbull δεν ξέρει μόνο να δαγκώνει, αλλά ξέρει και να το κάνει με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αν αποφασίσει να μην χαλαρώσει, μόνο η παρέμβαση του εκπαιδευτή μπορεί να λύσει αυτό το ατσάλινο δάγκωμα. Για να έχετε όμως ένα pitbull που ανοίγει το στόμα, πρέπει να του μάθετε να το ανοίγει. Με τρυφερότητα και σταθερότητα, με πολύ παιχνίδι και πολύ ανταμοιβή, όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε άλλη ράτσα. Το pitbull αγαπά το παιχνίδι και μάλιστα διαθέτει και αίσθηση του χιούμορ. Καταλαβαίνει πότε παίζει κανείς και πότε τον βάζει να του κάνει τον σκύλο του τσίρκου. Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη φυσική του αξιοπρέπεια, επειδή η αφεντική να θέλει έναν σκύλο για να παίζει στο Λούνα Πάρκ. Όλα τα παιχνίδια τον ενδιαφέρουν πολύ
Για παράδειγμα, αυτός ο σκύλος που τον φωνάζουν Ραούλ έγινε σκύλος της πολιτικής προστασίας παίζοντας. Προφανώς όλοι πάνω στο παιχνίδι καταλαβαίνουν καλύτερα τη δύναμη που έχουν. Πράγματι, το Pitbull χρησιμοποιεί τους μύες και τη λαβή. Η απίστευτη ευκινησία του τον κάνει να επιδίδεται σε εκπληκτικά κατορθώματα, όπως να ανεβαίνει σε δέντρα. Ελάχιστα σκυλιά μπορούν να το καταφέρουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα Pitbull αναγκάζονται να επιδείξουν αυτές τις ικανότητες. Όποιος ξέρει έστω και λίγα πράγματα από σκύλους, καταλαβαίνει ότι παίζουν και το διασκεδάζουν τρελά. Πηδώντας, τρέχοντας ή κολλώντας πάνω σε ένα σκηνή, τα Pitbull απλώς διασκεδάζουν και δείχνουν πόσο γενναίοι είναι. Σαν ένα παιδί που δείχνει την πρόοδό του στο ποδήλατο. Είναι θέμα των γονιών να σταματήσουν το παιδί τους πριν φτάσει στην υπερβολή και κινδυνεύσει. Και είναι θέμα του αφεντικού να περιορίσει τη δραστηριότητα του Pitbull, παρόλο που ένα σούπερ σκύλος μερικές φορές είναι λίγο δύσκολο να περιοριστεί. Μορφολογικά, το Pitbull είναι και πρέπει να παραμείνει ένα σκύλος μονομαχίας. Όχι γιατί πρέπει να συνεχίσει να μονομαχεί, αλλά από σεβασμό στην καταγωγή του και την εξέλιξή του μέχρι σήμερα. Αν ο ρόλος του μέχρι χθες ήταν αυτός του μονομάχου, ο σκύλος πρέπει να έχει τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός μονομάχου, έστω και αν είναι σκύλος συνοδείας ή φύλαξης. Η κοινοφιλία ζει από αυτό που ονομάζουμε λειτουργική ομορφιά. Ένα σκύλος είναι όμορφος στο μέτρο που ανταποκρίνεται στη λειτουργία για την οποία δημιουργήθηκε. Ένα ωραίο Pitbull, επομένως, πρέπει να έχει τέτοια κατασκευή που να αποδίδει τα μέγιστα σε μια πιθανή μονομαχία, έστω και αν δεν πρόκειται να του συμβεί ποτέ. Η κατασκευή του, λοιπόν, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν τετραγωνισμένη, για να δίνει το maximum της δύναμης σε σχέση με το βάρος. Επειδή το πίσω μέρος και τα πλευρά δουλεύουν πολύ στη διάρκεια μιας μονομαχίας, η πλευρά πρέπει να είναι μακριά και αρκετά κυρτή, τα νεφρά ευλίγιστα, η κοιλιά τραβηγμένη, το πίσω μέρος συμπαγές και ογκώδες. Η ουρά πρέπει να βρίσκεται χαμηλά και στο προφίλ πρέπει να βρίσκεται σε ευθεία με τους γλουτούς. Ο θώρακας πρέπει να είναι βαθύς και χαμηλός για να αφήνει αρκετό χώρο στην καρδιά και στους πνεύμονες. Τα μέλη δεν πρέπει να είναι πολύ βαριά, αλλά τα μπροστινά μέλη πρέπει να είναι πιο βαριά από τα πίσω, γιατί αυτά είναι η βάση του τυνάγματος, ενώ τα πίσω χρησιμεύουν ως στήριγμα. Και ας έρθουμε στο κεφάλι, που είναι αρκετά σημαντικό για έναν τέτοιο σκύλο, αλλά όχι το πιο σημαντικό, όπως θα πίστευε κανείς. Κανένα Pitbull δεν κέρδισε ποτέ με το σχήμα του κεφαλιού, παρά μόνο με το περιεχόμενό του, δηλαδή την εξυπνάδα. Φυσικά, κάποιες παράμετροι πρέπει να ισχύουν ώστε να έχουμε τη μέγιστη λειτουργικότητα. Καλό είναι το κεφάλι να είναι μεγάλο και βαθύ. Η μουσούδα ανασηκωμένη, κάτι πολύ σημαντικό για να μπορεί να αναπνέει ακόμα και στη διάρκεια της λαβής. Και το φαρδί κρανίο να καταλήγει σε μουσούδα ελαφρώς πιο στενή. Αυτό γιατί η ίδια δύναμη, αν ασκηθεί σε μια μικρότερη επιφάνεια, γίνεται πιο διαισθητική. Πράγματι, το δάγκωμα ενός σκύλου με στενή μουσούδα είναι πιο αποτελεσματικό από το δάγκωμα ενός σκύλου με φαδιά μουσούδα. Το είδος κλεισίματος των δοντιών έχει μικρή σημασία, γιατί αυτά δεν εμπλέκονται στη λαβή. Γι' αυτό τον λόγο, και όχι επειδή δεν δείχνουν αρκετό ενδιαφέρον οι εκτροφείς, είναι αποδεκτά όλα τα είδη κλεισίματος. Το σχήμα ψαλιδιού είναι το καλύτερο, αλλά είναι επίσης αποδεκτό το σχήμα τανάλιας και ένας ελαφρύς προγναθισμός. Επίσης, το σχήμα των αυτιών έχει μικρή σχέση με τη λειτουργία τους. Στη μονομαχία, μόνο ένας λιγότερο κακός σκύλος επιτίθεται στα αυτιά του αντιπάλου του, γιατί προτιμά σημεία πιο ευαίσθητα και πιο ζωτικά. Το κόψιμο των αυτιών του Pitbull μπορεί να το σώσει από τις επιθέσεις των Yorkshire. Αλλά σίγουρα όχι από τις επιθέσεις των ομοίων του. Έτσι, το κόψιμο των αυτιών αποτελεί και σε αυτή την περίπτωση ένα πρόβλημα αισθητικής που έχει να κάνει με το προσωπικό γούστο. Ένα σκύλος με κομμένα αυτιά έχει όψη πιο άγρια και προκαλεί περισσότερο φόβο στους ανθρώπους, όχι στους σκύλους. Ένα σκύλος με κανονικά αυτιά θα δείχνει πιο συμπαθητικός και λιγότερο κακός. Αυτό είναι όλο.
Γιατί Pitbull και όχι Αμερικάνικο Staffordshire ή Doberman, Togo, Rottweiler? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Υπάρχουν χιλιάδες, γιατί ο καθένας μπορεί να διαλέξει το σκύλο που του ταιριάζει περισσότερο και είναι πιο κοντά στην αισθητική του. Επειδή δεν είναι μολοσοειδές, αλλά τεριέ, το Pitbull, για παράδειγμα, δεν σαλιώνει. Επειδή είναι πιο μικρόσωμο από τους άλλους σκύλους λαβής, μπορεί άνετα να ζήσει σε διαμέρισμα. Είναι καθαρός, προσεκτικός και αν έχει κοινωνικοποιηθεί αρκετά, μπορεί να συγκατοικήσει θαυμάσια με άλλες ράτσες. Μερικές φορές μάλιστα υποχωρεί σε σκύλους που θα τους είχε σαν ορεκτικό αν αποφάσιζε να καυγαδίσει. Μπορεί να συμβιώσει και με γάτες και είναι πολύ καλός και με τα παιδιά και δεν τρώει κανέναν. Για τον απλούστατο λόγο ότι για να τσακωθεί χρειάζεται ανταγωνισμό. Χωρίς ανταγωνιστή δεν υπάρχει μάχη, αρκεί να μην τον προκαλέσουν. Αυτός ο σκύλος όμως έχει δεχτεί πρόκληση ή μάλλον επίθεση. Γιατί δεν τρώει όμως αυτό το σκυλί σαν ένα χάμπουργκερ? Η απάντηση είναι πολύ απλή, επειδή το αφεντικό του είπε να μην φάει το σκυλάκι. Το έχουμε ήδη πει και θα το επαναλάβουμε. Για ένα pitbull που έχει εκπαιδευτεί σωστά και που έχει καλή σχέση με τον άνθρωπο, ο λόγος του αφεντικού είναι νόμος. Γι' αυτό ο σκύλος φωνιάς είναι σήμερα ένας σκύλος απόλυτα ισορροπημένος, έτοιμος να συνεργαστεί με την ομάδα και να εκτελέσει κάθε είδους εντολή. Γι' αυτό άλλωστε ετοιμάζεται ένα πρόγραμμα θεραπείας παιδιών με προβλήματα όπου συμμετέχουν και τα pitbull. Ας κλείσουμε το βίντεο αυτό θυμίζοντας ότι το Pitbull είναι ένας αθλητής και πρέπει να διατηρείται πάντα σε άριστη φόρμα. Δεν επαρκεί πάντα η αυθόρμητη κίνηση. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και τεχνητούς εκπαιδευτές όπως ο κυλιόμενος διάδρομος που αρέσει πολύ στα Pitbull. Και έτσι δείξαμε εν μέρη τουλάχιστον το αληθινό Pitbull. Έναν σκύλο με θλιβερό παρελθόν, όχι βέβαια εξαιτίας του ίδιου, που πρέπει να πάψει να πληρώνει το βαρύ τίμημα της ανοησίας και των προκαταλήψεων που χαρακτηρίζουν τα δίποδα. Δεν υπάρχουν σκύλοι φωνιάδες, αλλά άνθρωποι φωνιάδες. Ας το θυμόμαστε αυτό. Το μοναδικό λάθος ενός σκύλου είναι ότι μπορεί να αγαπάει το λάθος πρόσωπο. Αν βρει το σωστό αφεντικό που να είναι ικανό να χτίσει μαζί του μια σχέση συντροφικότητας και φιλίας, το Pitbull θα αποτελεί πραγματικό κίνδυνο μόνο για τους κακούς. Για όλους τους άλλους, μεγάλους και μικρούς, θα είναι ένας γλυκύτατος σκύλος, ικανός να δίνει και να παίρνει πολύ αγάπη. Αυτός που ζει μαζί του θα καταλάβει κάποτε τα λόγια που είχε ακούσει από τον εκπαιδευτή και αρχικά τον έκαναν να χαμογελάσει, αλλά τελικά ήταν πέρα για πέρα αληθινά. Υπάρχουν μόνο δύο ράτσες σκυλιών στον κόσμο. Τα Pitbull και αυτά που θα ήθελα να είναι Pitbull. Αφήγηση Γιάννης Ιφαντής. Ηχοληψία Άγγελος Λιανός. Μίξη ήχου Μάνος Εργαζάκης. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της Οπτικοακουστικής.